Coach, ήταν και την ομάδα σας αποκλεισμός από το θεσμό του κυπέλου. Τι δεν πήγε καλά στο σημερινό παιχνίδι? Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ανόρθωσης που για τρίτο παιχνίδι μας κέρδισε δίκαια και στον coach Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά και φαίνεται ότι είναι ικανή η ομάδα του για να κάνει ζημιά στις μεγάλες ομάδες. Κατά δεύτερο, είχαμε τη μεγάλη ατυχία του Παναγιώτη του Μάρκου. Χθες ήταν διαγνώστηκε με βαρύ κρυολόγημα. Και λίγο πριν το παιχνίδι, ο ξένος ο ψηλός ο Αντών, και αυτός ήταν με πρόβλημα. Καταφέραμε να το διαχειριστούμε. Είναι δύσκολο γιατί δεν είμαστε μεγάλο rotation και δύο από τους πέντε βασικούς μας παίχτες αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε τα πλάνα μας διαφορετικά. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καθόλου ανταγωνιστικοί. Ξέραμε ότι η ομάδα της ανόρθωσης παίζει στα όρια του φάουλ, πολύ δυνατή άμυνα. Πήραν 19 πόντους από δικά μας λάθη. Εμείς δεν καταφέραμε να πάρουμε από δικά τους λάθη. Όμως θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου για τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί μπήκαν παιδιά στο rotation και πραγματικά κατέθεσαν ψυχή, και ο Ευζώνας και ο Μυθύλλος και ο Μονιάτης, παιδιά που παίζουν λιγότερο, αλλά σήμερα θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η άμυνα μας είναι αυτή η άμυνα που δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Η συνέχεια είναι το πρωτάθλημα, φυσικά, και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, η Βαλκανική Λίγκα. Πού βλέπετε, πού στοχεύετε να φτάσετε ως ΑΕΛ φέτος? Σίγουρα θέλαμε και στο κύπελλο, αλλά είχαμε μια πολύ καλή κλήρωση. Συνάμα η ΑΕΛ παίζει τη Δευτέρα με τον Κεραυνό αγώνα πρωταθλήματος. Ο στόχος ήταν από την αρχή να μπούμε στην εξάδα, και αν καταφέρουμε να μπούμε στην τετράδα θα είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη φετινή χρονιά, γιατί δίνουμε χρόνο και στους νεαρούς καλοδοσφαιριστές που θέλουμε να τους ετοιμάσουμε στα επόμενα χρόνια. Και στην Βαλκανική Λίγκα στόχος είναι το Final Four. Οπότε η ΑΕΛ νομίζω ότι παρουσιάζει μια σταθερά και καλή πορεία σε όλα τα παιχνίδια, είναι ανταγωνιστική, και θέλουμε να παρουσιάσουμε το ίδιο καλό πρόσωπο και στη συνέχεια.